Πάμε στο Φάνη τον Καραμπατζάκη να μας το πει. Κάτσε, εγώ δεν θυμάμαι τέτοιο περιστατικό με τόσους νεκρούς. Έξι νεκρούς σε ένα αυτοκίνητο, μάλιστα, που τους συστήσανε και τους φάγανε. Εχθές το απόγευμα. Έλα ρε Φάνη, καλημέρα. Καλημέρα. Πρωτοφανές, εξαπλή δολοφονία. Είναι ίσως σε τέτοια περίπτωση ενέδρα θανάτου, δηλαδή μαφιόζικο χτύπημα, είναι από τις... Η μοναδική φορά τα τελευταία χρόνια, εν πάση περιπτώσει, που συμβαίνει, έγινε στην Λούτσα, στην οδό Ακροπόλεως. Είναι πίσω μου, παραμένουν τα περιπολικά ακόμη εδώ πέρα, γιατί συλλέγουν ακόμη στοιχεία, προσπαθώντας και η αστυνομία να καταλάβει πώς ακριβώς συνέβη, αν και υπάρχει μια πρώτη εικόνα, η οποία συνδέεται με τη λεωφόρο Αρίων, στην οποία βρίσκομαι, ένας δρόμος ο οποίος χωρίζει την Αρτέμιδα με τη Ραφίνα. Θύματα είναι έξι Τούρκοι τελικά, αρχικές πληροφορίες ανέφεραν για Αλβανούς, αλλά είναι Τούρκοι, με γαλλικές ταυτότητες. Γαλλικές, γαλλικές. Ναι. Γαλλικές ταυτότητες. Τέσσερις εξ αυτών επέβαιναν στο αυτοκίνητο, ένα μπλε Ford. Ναι. Ο ένας ήταν στη θέση του συνοδηγού και οι τρεις ήταν στο πίσω κάθισμα. Ο οδηγός, ο πέμπτος, μάλλον εκτιμούν οι αστυνομικοί, κατάλαβε τι επρόκειτο να γίνει, βγήκε από το αυτοκίνητο, αλλά οι δράστες πρόλαβαν και το γάζωσαν και αυτόν, και ένα έκτο άτομο το οποίο βρισκόταν εξ αρχής εκτός του αυτοκινήτου. Θύματα και δράστες, θύματα και θύτες, εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι γνωρίζονταν και ότι είχαν δώσει ραντεβού στο σημείο εδώ, πιθανότατα για κάποια δοσοληψία, για κάτι. Το αυτοκίνητο των θυμάτων έφερε γερμανικές πινακίδες, οι οποίες προέκυψαν πλαστές κατά πληροφορίες και ήταν κολλημένες με σελωτέι πάνω στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι μια περιοχή, Φάνη, εδώ... η οποία είναι κατοικημένη, έτσι. Σχετικά, είναι κατοικημένοι, υπάρχουν σπίτια, αλλά σχετικά θα μπορούσα να πω είναι και ερημική, περιοχή. Σκέψου πιστολίδι. Τι ώρα το απόγευμα, τι ώρα το απόγευμα έγινε αυτό? Γύρω στις 7 παρατέταρτο έπεσαν 22 έως και 25 πυροβολήσεις. Είναι μέρα. Τι ώρα, ναι. 7 παρατέταρτο είναι μέρα. Εκεί είναι μια περιοχή που λέει ο Φάνης καλά, λέει ότι έχει κάποια σπίτια, δεν είναι λες αυτό και παραλία. Δεν είναι στην πλατεία. Στην πλατεία, αυτό. Αλλά δεν είναι και απομονωμένο. Πάντων, ναι. Δεν είναι και απομονωμένο. Και πάει και πέφτουν 22-25 πιστολίδια. Με πιστόλι τους φάγανε αυτούς. 22 με 25 πυροβολισμοί. Αρχικά εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι χρησιμοποιήθηκαν πάνω από δύο όπλα. Σκότωσαν, του έριξαν τις πρώτες βολές, οι οποίες κράτησαν περίπου 30 δευτερόλεπτα, έπεφτε πιστολίδι εδώ στο σημείο αυτό. Πλήγησαν τα θύματα και στη συνέχεια ένας με μηχανή, με μοτοσυκλέτα, τους πλησίασε, τους έξι Τούρκους, και τους έδωσε τις χαριστικές βολές. Και εν συνεχεία διέφυγαν οι δράστες. Επαγγελματικά πράγματα, όχι αστεία. Μοτοσυκλέτα. Ναι. Πώς ήταν οι δράστες? Έχοντας τη δυνατότητα από την... είναι πάνω από δύο. Τώρα έξι νοματέζουν τους τρώει ένας. Δεν είχαν όπλα οι άλλοι. Τα θύματα είχαν όπλα. Όπλα δεν έχει προκύψει ότι είχαν μαζί τους. Ήτανε πολύ. Όμως υπάρχουν πληροφορίες ότι από το αυτοκίνητο των θυμάτων έχουν αφαιρεθεί διάφορα πράγματα. Έτσι και να είχαν όπλα, πιθανόν. Τι λένε για τα λαβέρι ναρκωτικών, λένε ότι είναι. Για τα λαβέρι ναρκωτικών, λένε ότι μπορεί να είναι. Είναι μια εικασία. Είναι μια εκτίμηση που κάνει. Παιδιά, σου λέει ότι. Τούρκοι με γαλλικά διαβατήρια και γερμανικές πινακίδες. Αυτά πρακτορεί λύκια, να πούμε. Μπορεί. Αποκλείεται. Αυτά είναι τώρα κατασκοπείο πρακτορεί λύκια. Τι ναρκωτικά τώρα, έξι Τούρκοι μαζεμένοι, μπορεί ο ναρκωτικός στη Λούτσα. Καταρχήν έξι μαζί δεν πάνε για... μα τώρα τι είναι αυτά. Νομίζω. Και χωρίς όπλα. Ναι, ένα κουφό έχουμε. Είναι λίγο περίεργο. Λέει ότι μπορεί να μπήκαν, τα πήραν τα όπλα τους. Μπορεί να τα πήραν, ναι. Μπορεί να τα πήραν αλλά... μαζί με οτιδήποτε άλλο. Έξι νεκροί. Τώρα μιλάμε για μακελιό. Εδώ σου λέει, είναι πρωτοφανές περιστατικό και σε περιοχή που είναι ήμι... Εντάξει, με κόσμο και νωρίς το απόγευμα, 7 παρά 10 έχει φως ακόμα. Θα μπορούσε να περνάει κόσμος. Θα μπορούσε να γίνει... επαγγελματίες που δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Δεν σημαδεύουν άλλους. Α, δεν έχει πάρα πολλά. Είναι της ακριβίας. Είναι επαγγελματικά, παστρικά πράγματα αυτά. Δεν είναι τώρα. Λοιπόν, θα το δούμε. Με πιστόλια δηλαδή, όχι με τίποτα πολύ. Όλα καλά,
Καλάζνικοφ, υποπόλοιποι, μη αυτόματα και τέτοια. Τι έξι δεν σκοτώνονται και εύκολα, ξέρεις. Όχι, ρε. Έξι νοματέοι τώρα. Δεν έπαιξε είναι... για δυο μέσα στα μάξι, άλλοι δυο σε άλλο αμάξι, ένας έξω. Δεν είναι απλό τώρα να φας. Είναι... Και με 25 σφαίρες έξι. Δηλαδή, ανά... Μόνο... Ναι. Αν υπολογίσουμε και την ευχαριστική βολή που ήταν έτσι κι αλλιώς σίγουρη, δηλαδή τους φάγανε με τη μία. Με τη μία, ναι. Μπαμ, 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 τι διάλογο αυτός ήταν. Έλα, ο Τσακ Νόρις. Ναι. Μόνο στις ταινίες. Μα μόνο σε ταινίες τα βλέπουμε αυτά. Πραγματικά δίκιο έχεις. Καλά λες, καλά λες. Δηλαδή... Και γι' αυτό το λόγο εχθές... Με το που έγινε γνωστό το τι έχει συμβεί, ήρθε εδώ κατευθείαν ο Αττικάρχης, ήρθε ο Διοικητής Ασφάλειας ο ίδιος, ήρθε και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η Μάκη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, αν και την υπόθεση την έχει αναλάβει φυσικά το Ανθρωποκτονιών. Εξετάζεται, είναι σε ενημέρωση και το Τμήμα Εκβιαστών φυσικά και η Υπηρεσία Ναρκωτικών, είναι διάφορες υπηρεσίες αστυνομίας οι οποίες ασχολούνται. Το σημείο εδώ δίνει τη δυνατότητα αυτή η λεωφόρος, όπως σας είπα, Αρίωνος, να διαφύγουν οι δράστες προς διάφορα σημεία και προς Αθήνα και προς Σεραφίνα Νέα Μάκρη. Και γι' αυτό το είχαν επιλέξει προφανώς γνωρίζοντας το τι θα επακολουθήσει.